Είναι η 15η φορά που γίνονται οι αγώνες, απλά συγκρατημένα, λίγο φοβισμένοι, γιατί η δράμα ήταν στο κόκκινο όταν ξεκίνησαμε την πρώτη μέρα την Παρασκευή, μετά έγινε άρση των μέτρων. Είχαμε πάνω από 300 συμμετοχές αθλητών, εκ των οποίων ήταν 85 γυναίκες. Είχαμε μόνο 3 αγώνες, ενώ άλλες χρονιές είχαμε 3-4 δράσεις ακόμη και άλλους αγώνες δηλαδή, που δεν γίναν φέτος. Οι αγώνες που ήταν φέτος ενεργοί ήταν των 162 χιλιόμετρων, των 110 χιλιόμετρων και των 46 χιλιόμετρων. Ακυρώσαμε τον αγώνα που ήταν 10 χιλιόμετρα και είχαμε πάνω από 200 συμμετοχές κάθε χρόνο και απολαμβάνανε μια υπέροχη διαδρομή δίπλα στο ποτάμι. Και όπως επίσης τους αγώνες για τα παιδάκια και για τα αμαία. Δεν πειράζει. Ευχής έργο του χρόνου, του 2022, να είναι καλύτερα τα πράγματα, να μπορούμε να κάνουμε ό,τι σχεδιάζαμε. Πήγαν πάρα πολύ καλά οι αγώνες. Δεν είχαμε κάτι απρόβλεπτο, κάτι απρόπτο. Είδαμε ανθρώπους να είναι πολύ χαρούμενοι όταν τερματίσανε και να μας λένε τι ωραία η διαδρομή, φανταστική. Να ακούμε τα εύσημα για τα μονοπάτια, για τις σημάνσεις, για τα στέκ. Ακούσαμε πάρα πολύ καλά λόγια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι που μας δίνει τη χαρά και τη δύναμη ώστε του χρόνου να κάνουμε κάτι ακόμη πιο καλό, και αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν φέτος θα είναι πρεσβευτές ώστε να φέρουμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες συμμετοχές, που βέβαια θα ήταν παραπάνω, είπαμε, αν δεν είχε τον COVID, γιατί είχαμε εξ αρχής 400 είχαν δηλώσει, αλλά μόλις η δράμα πήγε στο κόκκινο κάποιοι ακυρώσανε, κάποιοι δεν ήρθανε. Ο κόσμος το απόλαυσε, είχαμε βοήθεια από τους εθελοντές, τους οποίους ευχαριστούμε. Είναι αρκετοί που είναι δίπλα μας, καλύπτουν τα στέκ που έχουμε, είναι αυτοί που τρέχουν από πίσω να βοηθήσουν οτιδήποτε απρόπτω συμβεί. Είχαμε τους υπαλλήλους του Δήμου και αυτοί ήταν ενεργοί και μας βοηθήσαν, μας στηρίξανε. Και βέβαια η περιοχή μας όντως έχει πανέμορφα μέρη, έχουμε διαδρομές υπέροχες, τρέχανε οι αθλητές στο Παρθένο δάσος, που δεν είναι, αυτό είναι η μοναδικότητα του δικού μας του αγώνα, ότι έχουμε ένα Παρθένο δάσος και διανύει ο αθλητής μέσα από τα όμορφα μονοπάτια, μέσα από δίπλα από καταράκτες, δίπλα από το ποτάμι, παράλληλα με τα άγρια ζώα της φύσης που λέει ο λόγος, απολαμβάνει και ζει η μαγεία. Το είδαμε στα μάτια των αθλητών, οι οποίοι τερματίζαν έκπληξη, σας λέω, και μας λέγανε πόσο όμορφα ήταν. Όντως από πέρσι που φάγαμε την ακύρωση λόγω των κρουσμάτων που υπήρχαν στην περιοχή ανεβασμένα, ήταν μια δύσκολη απόφαση για να γίνουν φέτος οι αγώνες. Ήταν όντως δύσκολη η δουλειά και του Δήμου και της Οργανωτικής Επιτροπής όσον αφορά την συνολική οργάνωση για να φτάσουμε στην εκτέλεση των αγώνων. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να κάνουμε τις απονομές, που σημαίνει ότι όλα πήγαν καλά. Και από εδώ και πέρα ελπίζουμε, επιστρέφοντας στην κανονικότητα όπως όλοι μας το 2022 και μετά, να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Έχουμε πλάνα για μεγάλη βελτίωση, αδελφοποίηση με ξένους επώνυμους αγώνες, οι οποίοι θα ανεβάσουν και τον αγώνα αλλά και ολόκληρη την περιοχή της δράμας. Και να πω ότι εγώ θα δω πρώτη φορά ως αθλητής, με αγκάλιασε αυτός ο τόπος, και εφόσον έστω και λίγο περνάει από το χέρι μου να ανταποδώσω την αγάπη που μου έδωσε, θα το κάνουν με ειλικρινά όλη η Οργανωτική Επιτροπή για το Παρανέστη. Συμμετοχές από πού είχαμε? Συμμετοχές είχαμε, να πω, από Πολωνία, Βουλγαρία, κυρίως από ξένους. Είχαμε από όλο τον κορμό της χερσαίας Ελλάδας και πάρα πολλά παιδιά από Κρήτη, Ρόδο, Φούρνους, Σύφνο, Σάμο, Χίο, Μυτιλίνη,
Κεφαλονιά, Κέρκυρα, είχαμε παντού σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Ελπίζουμε να είναι περισσότεροι. Τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά μας κάνουν αναγκαστικά να έχουμε περιορισμένο αριθμό. Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε ακόμη περισσότεροι. Λοιπόν, δεν έχω λόγια. Έχετε κάνει τη μεγαλύτερη διαδρομή. Δεν ξέρω πώς νιώθετε, δεν ξέρω τι συναισθήματα έχετε αυτή τη στιγμή. Όμως, μια τόσο μεγάλη διαδρομή δεν είναι κάτι εύκολο, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Θέλει αρκετό κουράγιο. Πρώτη φορά που έκανες αυτή τη διαδρομή? Τη συγκεκριμένη διαδρομή, ναι, πρώτη φορά, αλλά τρέχω μεγάλα. Και από πού είσαι? Από τα Γρεβενά. Διαδρομή πρώτη φορά? Πρώτη φορά τόσο μεγάλο. 110 χιλιόμετρα δεν έχω ξανακάνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ, παρόλο που ήμουν πάρα πολλές ώρες. Έκανα δηλαδή 22 ώρες, όμως μέσα στο βουνό δεν τρόμαξα καθόλου. Ήμουνα πολύ δυνατή και εκεί κατάλαβα τι έχουμε μέσα μας, πόσο δύναμη. Από πού είσαι? Αθήνα. Και μένα η πρώτη φορά σε μεγάλο αγώνα. Τελικά όλα μπορούν να γίνουν, φτάνει να έχει σωστή προετοιμασία, σωστή καθοδήγηση, για να μπορέσει να το φτάνει στο τέρμα. Και βέβαια θέλει και λίγο πείσμα. Το όνομά σου? Αβραμίδου Αναστασία. Και είσαι από? Από Ξάνθη. Πρέπει να πούμε ένα συγχαρητήρια σε όλη την διοργάνωση και στους εθελοντές. Το είπα και συγχαρητήρια πολλά στους εθελοντές. Ήταν άψογοι, χαμογελαστοί, με μεγάλη προθυμία να βοηθήσουν. Ναι, πάρα πολύ. Εγώ να σας πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί το να είσαστε 22 ώρες και 16 ώρες και 17 ώρες πάνω στο βουνό δεν είναι κάτι εύκολο. Οπότε συγχαρητήρια και στις τρεις. Η θέση μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλο ρόλο, αλλά η δύναμη και η θέληση για την επόμενη χρονιά. Ναι, έτσι. Για την επόμενη. Έτσι υπάρχει, λοιπόν. Σίγουρα. Χανιά, λοιπόν, εδώ, στο Παρανέστη. Πώς θέλω για να χαρακτηρίσουν αυτή την όμορφη διαδρομή που έχεις κάνει και που έχετε έρθει εδώ. Είσαστε περίπου 10 άτομα για να περπατήσετε σε ένα τόσο όμορφο δάσος. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος εδώ. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ζεστοί, πάρα πολύ καλοί. Είχα ξανέρθει το 19, το αγάπησα πάρα πολύ το μέρος και έπεισα έτσι την ομάδα και κατεβήκαμε όλοι μαζί φέτος, 10 άτομα όλους. Και περάσαμε πολύ ωραία. Είναι 10 άτομα. 10 άτομα, οι διαδρομές είναι φανταστικές. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βουνό, ένα πολύ ιδιαίτερο τόπο. Μακάρι να βρουν τη δύναμη οι άνθρωποι να συνεχίσουν. Τι αποκομίσαμε από αυτή τη διαδρομή? Αλλά κρατώντας και τις διαδρομή πάρα πολλά συναισθήματα. Γενικά από τους αγώνες πάρα πολλά συναισθήματα. Για να κλείσουμε και τα μέτρα. 1,5 με 2 μέτρα. Αλλά είναι αυτό που αποκομμένει στο τέλος. Είναι η όλη αυτή προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να περάσουμε καλά. Είναι πολύ συγκινητικό. Εγώ πάντα το λέω στους αγώνες ότι στους εθελοντές χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ, που μας έρχεστε. Και εμείς πάρα πολύ από την Αθήνα. Δυστυχώς. Πώς και βρήκατε αυτό το σημείο και θελήσατε να έρθετε εδώ? Έχει τρέξει ένας φίλος και ουσιαστικά ήξερε τον αγώνα. Κάνω γενικά αγώνες μεγάλων αποστάσεων και ήταν μια καλή ευκαιρία για να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Σε ποια διαδρομή ήσασταν? Στο 110. 110 χιλιόμετρα. 110 χιλιόμετρα, ναι, ναι. Πάνω στο βουνό. Πάνω στο βουνό, ναι, ναι. Εύκολο δεν είναι. Υπέροχα, υπέροχα. Όχι, αλλά είναι υπέροχος τόπος εδώ πέρα, οπότε περνάγαν όλα πάρα πολύ ευχάριστα. Δηλαδή ήταν καταπληκτικός τόπος, δηλαδή τα τοπία είναι απίστευτα. Τα χιλιόμετρα λιγοστεύουν όταν έχεις ένα τόσο όμορφο τοπίο? Ναι, σίγουρα. Γιατί ξενίδεται το μυαλό, ταξιδεύει αλλού, μπαίνουν σκέψεις διάφορες μέσα, παίρνεις δύναμη και από τη φύση, είναι όλα πάρα πολύ. Θα σας ξαναδούμε εδώ του χρόνου. Ναι, σίγουρα, του χρόνου θα κάνω το μεγάλο, σε κάτω 160, το έχω πει με τον αδερφό μου, οπότε όλα καλά. Άφησες τα γραφεία και την καθημερινότητά σου και πήγες στον χώρο του τρεξίματος, κυρίως του βουνού. Η εμπειρία σου από τον πρώτο αγώνα τέτοιες απόστασεις? Καταρχάς δεν άφησα τίποτα, τα έχω παντρέψει και τα δύο μαζί και τα τρέχω μαζί. Ήταν μια εμπειρία ζωή για μένα αυτές. Δεν είχα ιδέα πόσες δυνάμεις έχω κρυμμένες. Αναγκάστηκα να τις ανακαλύψω όλες μία-μία. Εγώ θέλω να σας χαρώ πάρα πολύ για την σηματοδότηση που ήταν άψογη. Άψογη σε τόσο δύσκολες συνθήκες και όμως δεν
αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα με τη σύνηση. Το οποίο δεν το θεωρούμε για το δεδομένο πάντα. Και θέλω να συγχαρώ πάρα πολύ τους τελευταίους που πάσχησαν τόσες ώρες εκεί μέσα, γιατί αυτοί ταλαιπωρούνται πάντα περισσότερο και χωρίς να έχουν και το προφανές όφελος της νίκης όπως εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον Νίκο. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να δείτε μια εκδήλωση, μια παρουσίαση των χορευτικών μας τμήματων, αλλά είναι δύσκολα όπως ξέρετε λόγω COVID. Παρ' όλα αυτά αρκεστήκαμε στην απονομή των μεταλλίων. Συνεχίζουμε δυνατά με ό,τι και να έρθει. Εννοείται. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε τουλάχιστον 35-40 χιλιόμετρα μακριά από τα αστικά κέντρα. Τα μέλη, τα παιδιά ζουν εδώ. Είναι δύσκολα να ζεις εδώ. Παρ' όλα αυτά, μέσα από τέτοιες δράσεις και εκδηλώσεις, εμείς δίνουμε το δυναμικό παρόν. Είμαστε εδώ σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε δράση, όπως και να έχει, θα είμαστε εδώ.